οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα αντιμετώπιζε σύμφωνα με τους καθηγητές του ο 18χρονος μαθητής του πρώτου λυκείου Αμαρουσίου, ο οποίος θες κυριευμένος από αμόκ επιτέθηκε με σπαθί και τραυμάτισε τη φύλακα του σχολείου και τον υποδιευθυντή. Με εισαγγελική εντολή ο μαθητής εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος αποφάνθηκε ότι χρήζει νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει θέσει στη διάθεση μαθητών, γονιών και καθηγητών τις κοινωνικές υπηρεσίες του. Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι γονείς στο Μαρούσι, κάποιοι εκ των οποίων δεν έστειλαν τα παιδιά τους σήμερα στο σχολείο. Ο Δήμος από την πλευρά του προτίθεται να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα με περιπολίες της δημοτικής αστυνομίας έξω από τα σχολικά κτίρια. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν υπάρχουν περιστατικά στα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου. Είναι σαφές ότι ο Δήμος ελέγχει από κοντά και αυτή την περίπτωση. Ο κόσμος θα πρέπει να ησυχάσει.